Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Πορτογαλία-Γαλλία λοιπόν, ο μεγάλος τελικός του φετινού Euro σε έναν αγώνα ο οποίος αναμένεται συναρπαστικός. Η εκπομπή σήμερα και αύριο θα ασχοληθεί με τη σκιαγράφηση των δύο φιναλίστ, αρχής γενόμενης από την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Πριν περάσουμε στην ειδικότερη ανάλυση, πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το δέντρο της διοργάνωσης μετά και την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης. Όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα, Πορτογαλία και Γαλλία θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό της Κυριακής στο Stade de France. Στα νοκάουτ της διοργάνωσης, το πρώτο σημείο σε επαλήθευση ήταν το σύνολο τερμάτων 2-3, καθώς εμφανίστηκε 9 φορές, ενώ τα ακριβή σκορ 1-1 και 2-0 είχαν τις περισσότερες εμφανίσεις από 3 το καθένα. Η Πορτογαλία φτάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό Euro. Στην τρέχουσα διοργάνωση σημείωσε μόλις μία νίκη, αυτή επί της Ουαλίας στον ημιτελικό, όπου πραγματοποίησε και την πιο μεστή εμφάνισή της έως τώρα. Τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα. Μάλιστα, στους 16 απέναντι στην Κροατία χρειάστηκε ένα τέρμα του Κουαρέσμα στο 117 για να πάρει το εισιτήριο για τους 8, ενώ στα προημιτελικά έφτασε ως και τα πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνίας. Στα 4 παιχνίδια της Πορτογαλίας που υπήρξε σκορ στην κανονική διάρκεια, μόνο κόντρα σε Ισλανδία και Ουαλία βρήκε πρώτη δίχτυα, επαληθεύοντας το άντερ στα 5 από τα 6 παιχνίδια της. Οι Ήβυρες μπορεί να έχουν μία νίκη, ωστόσο είναι η ομάδα με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά αγώνα στο φετινό Euro, πραγματοποιώντας 19 κατά μέσο όρο. Στα αξιοσημείωτα για τους Πορτογάλους, το γεγονός ότι από τη στιγμή που τους ανέλαβε ο Φερνάντο Σάντος, παραμένουν αίτητοι σε 13 επίσημες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, επί Σάντος οι Ήβρες αριθμούν 8 νίκες και 5 ισοπαλίες σε επίσημα μάτς. Σε 9 περιπτώσεις επαλήθευσαν το άντερ, ενώ σε 7 παιχνίδια διατήρησαν απαραβίαστη την εστία τους, δείγμα του πόσο δούλεψε ο Πορτογάλος τεχνικός στον αμυντικό τομέα. Κοιτώντας τα ειδικά στοιχήματα που αφορούν την Πορτογαλία στον τελικό, προκαλεί εντύπωση η πολύ υψηλή απόδοση του over 1,5 γκολ για το σύνολο του Φερνάντο Σάντος. Η εν λόγω επιλογή προσφέρεται στο 4-40 και αξίζει ένα μικρό ποντάρισμα, καθώς η άμυνα των Γάλλων δίνει πιο αξιόπιστη, ενώ μεσοεπιθετικά οι Πορτογάλοι διαθέτουν μονάδες που στο καλό τους βράδυ μπορούν να σου κάνουν τεράστια ζημιά. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γυροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τη σκιαγράφηση της οικοδέσποινας Γαλλίας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.